μετέχω σε αυτή την αποστολή εδώ και 3 χρόνια περίπου, δύο μάλλον, από το 2010. Το δεύτερο μέχρι τώρα ως υποστηρικτική ομάδα ξηρά. Πέρσι προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε και φέτος φέραμε τελικά να ανέβουμε στο ιστιοφόρο Εστέλ, που κλαίει αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης. Ανέβηκαμε 9 το μεσημέρι της Τρίτης με τους άλλους ανθρώπους από τη Σουηδία και την Ισπανία και την Ελλάδα. Μάλιστα και κάποιους βουλευτές και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μαζί και λοιπόν, όπως πάντα συμμετέχουν άνθρωποι από πολλές χώρες και από τελείως διαφορετικές, ας πούμε, βάσεις. Επόμενοι, δηλαδή Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, Αμερικανοϊσραηλοί, Καναδί, Ισπανί. Είπες Καναδί. Ένας Καναδός είναι βουλευτής. Συμμετέχει επίσης ένας Ισπανός βουλευτής, ένας Σουηδός και ένας Νορβηγός βουλευτής και μαζί με τους δύο Έλληνες βουλευτές. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να επιβεβαστείτε, γιατί υπήρχε και κάποια σχετική έτσι, μυστικότητα, δεχτήκατε κάποια ενόχληση. Ναι, κρατήθηκε μυστικό το ότι θα τρώω που και πώς θα πάσουμε στο Εστέλ. Τελικά ανεβήκαμε με δύο πλωτά, με δύο ταχύπλωα, από τα νότια της Κρήτης, από διαφορετικά σημεία, μάλλον μέσα, συγγνώμη, που αναχώρησαν από δύο διαφορετικά σημεία. Και τελικά προσέγγισαν το Εστέλ χωρίς πρόβλημα. Μεταφορτώσαμε κάποιον εξοπλισμό, κάποιες προμήθειες, νερά περισσότερο και φάρμακα, ήδη άτομα υγιεινής. Και καταφέραμε να ανέβουμε σε δύο δόσεις, ας πούμε, πάνω στο Εστέλ χωρίς να μποδιστούμε ή χωρίς να ενοχληθούμε. Μάλιστα, έγινε αντιληπτή κάποια παρουσία ελληνικών ή Ισραηλινών αρχών στην περιοχή. Φαίνονταν να κινούνται διάφοροι το προηγούμενο μα και στην Κρήτη που βρισκόμασταν. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν αφού ανεβήκαμε οι πρώτοι που ήρθαμε με τα δύο φουσκωτά, ακούστηκε στον αφήματο του Εστέλ, στα εβραϊκά παρακαλώ, ότι έρχεται και δεύτερη βάρκα. Και όντως ερχόταν από πίσω ένα ακόμα ταχύπλο με τους τελευταίους επιβάτες που έχουν. Και αυτό μας το μετέφερε ο Ντρορ Φάιλερ, ο Ισραηλινός Σουηδικής υπηκότητας, που είναι και επικεφαλής της Σουηδικής από. Μάλιστα. Τα πράγματα πάνω στο πλοίο πώς είναι, υπάρχει, διακρίνεις έτσι ένα κλίμα χαράς? Ωραία, είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, όλοι είναι ευτυχισμένοι, καταφέραμε τελικά, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η Ελλάδα. Καταφέρατε τα πάντα, έτσι, δεν πήγε τίποτα. Καταφέραμε να ανέβουμε και να φύγουμε και ολοκληρωμένη αποστολή να συνεχίσει. Γιατί τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η Ελλάδα. Οπότε όλοι είμαστε χαρούμενοι και κάποιοι που βλεπόμαστε ύστερα από πολύ καιρό, γιατί έχουμε ξανά σε προηγούμενα κομμάτια της αποστολής. Και βέβαια είναι και πολύ κούραση του τρεξίματος και του άγχους των τελευταίων ημερών, της υπερβολίας. Οι περισσότεροι από εμάς κοιμήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Κάτι τελευταίο είναι ότι όπως θα καταφέραμε και φέτος, έτσι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Και είναι να μας αφήσουν να περάσουμε, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν. Είπες δεν είναι. Καλό θα είναι να μας αφήσουν να περάσουμε, γιατί δεν θα κερδίσουν όταν μας σταματήσουν και μια ακόμη φορά, γιατί είστε και πάλι θα ξανάρθουμε.